Έχω τη χαρά, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενούμε σήμερα, να είναι κοντά μας ένας άνθρωπος των γραμμάτων. Ο κύριος Δαβέτας, Δημοσθένης Δαβέτας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρώων. Πολύ χαίρομαι, κύριε Δαβέτα, που σας έχω κοντά μου, ειλικρινά. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης, συγγραφέας και φέτος, εδώ και μερικά χρόνια, είναι η πέμπτη χρονιά, κάνω και τα σεμινάρια στη Σορβόνη πάνω στην πολιτική φιλοσοφία και στη σχέση των τεχνών και της πολιτικής. Έχω βέβαια εγώ κάποιες επιφυλάξεις για το ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων, δεν ξέρω με την πολιτική πώς μπορούν να τα πάνε, ξέρω εγώ, να τα πάνε καλά εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί στην πολιτική, κακά τα ψέματα, υπάρχουν περίεργα ρεύματα κτλ. Υπάρχουν περίεργα ρεύματα και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν κολλάει το θέμα. Όμως αυτή την περίπτωση, νομίζω, αυτές τις ευρωεκλογές, άμα δείτε και τα ψηφοδέλτια των επικεφαλής των γαλλικών εκλογών αλλά και των άλλων ευρωψηφοδελτίων των άλλων χωρών, θα δείτε ότι περισσότεροι επικεφαλής είναι άνθρωποι των γραμμάτων. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι για πρώτη φορά η μάχη αυτή που γίνεται για την Ευρώπη είναι μάχη των ιδεών. Είναι η νέα Ευρώπη, η νέα ταυτότητα, γι' αυτό και οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βάζουν λοιπόν μπροστά όχι τραπεζίτες, από τους οποίους είδαν και έπαθαν, δεν βάζουν επίσης πολιτικούς κομματικής καριέρας. Βάζουν μπροστά ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, γιατί πιστεύουν ότι πάνω απ' όλα η νέα Ευρώπη θα είναι μάχη ιδεών. Το θέμα είναι βεβαίως να καταλάβει ο πολίτης, ο οποίος θα πορευθεί στην κάλπη, ότι πρωτίστως θα πρέπει να επιλέξει πρόσωπα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί πρέπει επιτέλους οι ευρωεκλογές να απελευθερώσουν τον κόσμο και τους πολίτες από αυτές τις δεσμεύσεις, τις ιδεολογικές ή μη που μπορεί να έχουν ή και τις πελατειακές κάποιες φορές με διάφορα κόμματα. Αυτή τη στιγμή οι ευρωεκλογές είναι για το καλό της Ελλάδος και μέσω της Ελλάδος για το καλό της Ευρώπης. Γι' αυτό πρέπει να σταλούν πρόσωπα ανεξαρτήτως κομμάτων, τα οποία να ξέρουν την Ευρώπη, να μπορούν να έχουν ασχοληθεί με το θέμα και κυρίως να αγαπούν την Ελλάδα για να προσφέρουν στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν μου στερεί το δικαίωμα να ρωτήσω τον Δημοσθένη Δαβέτα, τον καθηγητή, γιατί τελικώς επέλεξε να βρίσκεται στους κόλπους της Ενώσεως Κεντρών, στο κόμμα δηλαδή του Βασίλη Λεβέντη. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα προσωπική και δεύτερον πολιτική. Οι προσωπικοί λόγοι ήταν ότι τα περισσότερα χρόνια που ήμουνα βασικός στέλεχος στον κόλπο της Νέας Δημοκρατίας και σύμβουλος, για όσους γνωρίζουν, του Αντώνη του Σαμαρά στον πολιτισμό, πέρα από εκείνη την περίοδο δεν αξιοποιήθηκα σωστά και αυτό δεν το κρίνω εγώ, το κρίνουν και οι ίδιοι, με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να μου δοθεί η ευκαιρία να προσφέρω στον τομέα στον οποίο είμαι αρμόδιος και θα μπορούσα να προσφέρω, στον πολιτισμό. Έμπαιναν στον πολιτισμό άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση άμεση με τον πολιτισμό. Θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές ότι ο Δημοσθένης Δαβέτας ήταν στο βαρύ πυροβολικό της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουνα σύμβουλος του Αντώνη του Σαμαρά. Ακριβώς. Προσωπικός σύμβουλος και μάλιστα ήμουνα στην ομάδα στην οποία συναντιόμαστε στο Μαξίμου. Αυτά τα 5-6 άτομα. Βέβαια ήταν μόλις καφέ του πρωινού που λέμε. Α, το πούμε έτσι, στον καφέ του πρωινού. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμεινε μία περίοδο, δεν έμεινε όλη την περίοδο και μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι νέες μορφές που έχουν έρθει τα τελευταία 3 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία δεν με αξιοποίησαν σωστά. Και εγώ, επειδή δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έκανε την καριέρα μου σε κόμματα, δεν χρωστάω σε κόμματα τίποτα, αλλά περισσότερο στην προσωπική μου πορεία, είμαι δηλαδή μια μορφή ανεξάρτητου, αλλά επειδή θέλω την πολιτική, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η πολιτική είναι η ψήση των τεχνών, και θέλω να την υπηρετήσω, επέλεξα λοιπόν ένα κόμμα το οποίο, εκτός από τους προσωπικούς, έχω και πολιτικούς λόγους οι οποίοι με βοηθούν στο να προχωρήσω. Οι πολιτικοί λόγοι είναι εξής. Πρώτον, πιστεύει στην απλή αναλογική. Τι πιο δημοκρατικό, αυτό που διδάσκω στους φοιτητές. Ούτως ή άλλως οι ευρωεκλογές με απλή αναλογική, νομίζω, όπως γίνεται, έτσι. Ναι, αλλά προσέξτε, συνολικά, σαν φιλοσοφία, η Ένωση Κεντρώων πιστεύει στην απλή αναλογική, όπως και όλα τα κόμματα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε εδώ πέρα να μιλάμε για ενισχυμένη αναλογική, η οποία ουσιαστικά μετατρέπει την μία ψήφο του κόσμου σε 10 ψήφους υπέρ του ισχυρού κόμματος. Δεν αντιπροσωπεύει σωστά τη χώρα και τους πολίτες. Και το δεύτερο είναι το μακεδονικό. Ή αλλιώς, αν θέλετε, το σκοπιανό, όπως το λέω εγώ, γιατί μου δυσκολεύομαι να πω τη λέξη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το θέμα, η στάση του Βασίλη Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών ήταν ξεκάθαρη εξ αρχής. Πολύ πριν την συμφωνία των Πρεσπών και συνεχίζει να είναι κατά τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας και θα δώσει και τη μάχη αμέσως μετά, διότι το δημοψήφισμα το οποίο έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός, το δημοψήφισμα αυτό το οποίο είναι ο καθρέφτης, η εικόνα της δημοκρατίας και της δημοκρατικής βούλησης των πολιτών, δεν έγινε ποτέ. Κύριε Δαβέτα,
όλα αυτά τα οποία μας λέτε είναι σωστά. Και είναι, αν θέλετε, και χρήσιμα και πρέπει να ακούγονται. Εδώ όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Σήμερα το κλίμα το πολιτικό στη χώρα μας είναι άκρος τοξικό. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσει. Συμφωνώ απόλυτα. Εύκολα κανείς, έτσι δεν είναι? Και χαίρομαι που συμφωνείτε. Απόλυτα. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από αυτό. Το ότι ζούμε στον αστερισμό του Πολάκη. Το ότι δηλαδή ο κύριος Κυμπουρόπουλος, ένα άτομο το οποίο θα έπρεπε κανείς να το κάνει σημαία και να λέει, και δεν είναι μόνο ο κύριος Κυμπουρόπουλος, υπάρχουν πολλοί Κυμπουρόπουλοι σήμερα που δίδουν τη μάχη της ζωής τους και πετυχαίνουν γιατί είναι ικανοί άνθρωποι, γιατί μπορούν, γιατί έχουν δυνάμεις. Είναι δυνατόν να ευτελίζεται, να απαξιώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια? Εδώ μιλάμε, αν αυτός δεν είναι ο ορισμός του φασισμού, τότε ποιος είναι, κύριε Βαμέτα? Αυτό το οποίο λέτε θα συμφωνήσω 100% και σε τέτοιου είδους πολιτικό λόγο όπως τον κύριο Πολάκη εμπεριέχεται το απάνθρωπο. Δεν υπεριέρχεται το ανθρώπινο. Ναι, αλλά το στηρίζει ο Τσίπρας. Εκεί ακριβώς ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Ο Πρωθυπουργός το πρέπει στηρίζει. Να το καταλάβει, να ψηφίσει άλλες επιλογές. Εγώ, μάλιστα, ειδικά στην περίπτωση του κ. Κυμπουρόπουλου, έχω και μια προσωπική ευαισθησία. Έχω μια αδερφή η οποία είναι ανάπηρη, με αντίστοιχο πρόβλημα. Μάλιστα. Και είναι σοβαρή περίπτωση. Και όπως αυτό το κοριτσάκι, το οποίο έμεινε σε όλη την καρέκλα την αναπηρική όλα αυτά τα χρόνια, καταφέρνει και ζωγραφίζει και έκανε έκθεση ζωγραφική πριν λίγο καιρό και ετοιμάζει δεύτερη ζωγραφική. Και από ό,τι λένε όλοι, έχει και ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Θα έρθει ο κάθε Πολάκης να κλαδέψει αυτό το παιδί? Αυτό σας είπα, είναι απάνθρωπο. Αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να πει ότι κρύβει απολυταρχισμό, τυχοδιοκτισμό. Μα αυτός είναι ο φασισμός. Αυτό είναι, η ουσία είναι αυτή. Η ουσία είναι αυτή. Και κυρίως κρύβει το ότι χρησιμοποιούμε τον πολιτικό λόγο περισσότερο για να κάνουμε θέαμα σε βάρος αδυνάμων ανθρώπων, αντί να μαθαίνουμε από τους αδύναμους ανθρώπους την ουσία και την αξία της ζωής, τη μάχη της ζωής, διότι αυτοί οι αδύναμοι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια αδύναμη εξωτερικά, δεν έχουν την ίδια χαρά ζωής που έχουμε εμείς να βγαίνουμε, να περπατάμε. Εγώ βλέπω την αδερφή μου κάθε λίγο, την τζουλάμε από εδώ, την τζουλάμε από εκεί. Γύρισα στην Ελλάδα γι' αυτό το λόγο. Αχα. Βέβαια, δηλαδή πηγαίνω, έρχομαι, αλλά γι' αυτό το λόγο γύρισα στην Ελλάδα, για να σταθώ δίπλα μετά το θάνατο της μητέρας μου, δίπλα στην ανάπηρη αδερφή μου. Λοιπόν, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και καλώ όλους αυτούς οι οποίοι ζουν στον ναρκισισμό μιας εύκολης υγείας, αυτή που τους έχει δώσει ο Θεός και καλώς έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους. Τους έχει δώσει λοιπόν μια υγεία την οποία, εάν δεν χρησιμοποιήσουν σωστά, μπορούν να, ανά πάσα στιγμή να τιμωρηθούν και να τη χάσουν. Ας κοιτάξουν λοιπόν να είναι ευγενείς και ανοιχτοί προς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντίστοιχα προβλήματα και η καρδιά τους να ενισχύει αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πραγματικά δεν βρίσκω λόγια, δεν μπορώ να καταλάβω τελικά πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Και δεν σας κρύβω ότι όλο το Πάσχα το πέρασα έτσι με ένα βάρος ψυχής. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ο Πρωθυπουργός θα στήριζε τόσο έτσι με τρόπο... Δεν συνάδει, βρε παιδί μου, με τα δημοκρατικά μας ήθη. Να στηρίζει αυτή την... Θα μπορούσε να πει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι, ναι. Να... Σιωπή. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική σκοπιμότητα έχει αντικαταστήσει ακριβώς την ουσία της πολιτικής. Η πολιτική πρέπει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών και να είναι για το καλό της πόλης και του πολίτη. Αλλά όταν μιλάμε για πολιτική σκοπιμότητα, αυτό το πράγμα φθείρει τις αξίες και όλοι αυτοί που είναι, όπως ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, είναι υπεύθυνοι της πτώσης των αξιών που έχουμε σήμερα. Διότι δεν δίνουμε πρότυπα στους νέους και με αυτόν τον τρόπο κοιτάνε να εκμεταλλευτούν και να μετατρέψουν τις ευρωεκλογές σε δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές. Το οποίο είναι απαράδεκτο πολιτικά. Μιας και είπατε να μετατρέψουν τις ευρωεκλογές σε δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές. Εδώ που έχουμε φτάσει βεβαίως τώρα. Τι άλλο, αυτά τώρα. Ζούμε τις τελευταίες ώρες τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Βενεζουέλα. Ένα άλλο θέμα. Και βλέπω τώρα. Έψαξα να δω ποιες χώρες στηρίζουν το καθεστώς του Μαδούρου. Της Χούντας. Ναι, είναι και πρόκειται για Χούντα. Είναι μια κόκκινη δικτατορία. Είναι μια σοσιαλιστικός φασισμός. Έκαναν μεν εκλογές, αλλά με νοθεία. Έχουν φυλακισμένους τους... Τη μισή αντιπολίτευση, για να μην πω όλη την αντιπολίτευση. Και βλέπω ότι τελικά η Ρωσία για δικούς της λόγους και η Κίνα και είναι ευνόητο. Για γεωστρατηγικούς λόγους. Ακριβώς λόγω του ότι είναι απέναντι στην Αμερική. Έτσι. Και από εκεί και πέρα προσπαθώ να δω ποιες άλλες χώρες στηρίζουν το καθεστώς αυτό. Και βλέπω ότι είναι το καθεστώς Ερντογάν της Τουρκίας.
Λογικό, γιατί και ο ίδιος με τυχοδιοκτικές και δικτατορικές μεθόδους κοιτάει να πάρει και κάποια χώρο. Άλλα πράγματα, τέλος πάντων, από την αντιπολίτευση της Τουρκίας. Αυτό είναι θέμα που αφορά την Τουρκία. Αλλά ακούγονται τα ίδια και για το καθεστώς, λέει, της Ελλάδος, του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στηρίζει τη Βενεζουέλα. Για ποιο λόγο, αλήθεια? Τι παιχνίδια παίζονται? Τα μέσα πλέον, οι δημοσιογράφοι, άρχισαν να ανοίγουν το στοματάκι τους. Τα ταξίδια του κυρίου Παπά στη Βενεζουέλα. Να, βλέπουμε εδώ με τον κύριο Αρτεμίου. Τι γυρεύει ο Παπά στη Βενεζουέλα με τον μέτρο, με τον γκουρού των offshore, τον κύριο Αρτεμίου? Τι δηλαδή, αν πέσει ο Μαδούρο, τι μπορούμε να μάθουμε? Πράγματα τα οποία σήμερα είναι ενδεχομένο, να μάθουμε πάρα πολλές σκοτεινές υποθέσεις, εκ των οποίων βασικές θα στηρίζονται στο ότι υπήρξε χρήμα από τη Βενεζουέλα προς την Ελλάδα. Αυτό είναι ενδεχόμενο. Γιατί έχουμε το προηγούμενο της Ισπανίας. Βεβαίως. Όπου υποδέμος πήρανε χρήματα, ενισχύθηκαν οικονομικά από το καθεστώς της Βενεζουέλας. Βεβαίως. Μήπως και το αδελφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ συμπέζει, παίζεται κάτι ανάλογο? Υπάρχει μια λογική σε αυτό το ερώτημα το οποίο θέτετε, και ένας σόφρον άνθρωπος μπορεί να αναλογιστεί και να έχει τις κεραίες του έτοιμες για να, όταν θα έρθει η στιγμή, να μην εκπλαγεί εάν συμβούν τέτοια πράγματα. Είστε ένας άνθρωπος που πιστεύετε στην ιδέα της Ευρώπης, της αρχής. Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέπω ότι το υπηρετείτε τις αρχές σας με αυταπάρνηση, με πίστη. Εδώ και 30 χρόνια. Και εδώ βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύσσωμη, είναι ενάντια στο καθεστώς του Μαδούρου. Κάθετα, ξεκάθαρα. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί, ποιοι είναι, κύριε Δαβέτα μου? Είναι η κυβέρνηση δικιά μας. Αν είναι δυνατόν. Και όμως ξέρετε ότι σε αυτό το θέμα έχει υποστεί τεράστια κριτική ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. Τις προάλλες διάβαζα στην Ελλάδα. Ναι, αλλά έχει το δικαίωμα να εκθέτει μια χώρα? Ούτε να εκθέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να εκθέτει την ευρωπαϊκή ιδέα, η οποία στηρίζεται στην ελεύθερη διακίνηση πολιτών και στη δημοκρατία. Διότι με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζοντας τον Μαδούρο, ο οποίος είναι ένας λογικός, αν θέλετε, και τυχοδιώκτης φασίστας, με αυτή τη λογική δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει κακό στη χώρα και στην ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά, δηλαδή, είναι πρωτόγνωρα αυτά τα οποία βιώνουμε. Ας τα καταλάβει ο κόσμος την ώρα της κάλπης, να ξέρει τι θα ψηφίσει, γιατί πολλές φορές την έχει πατήσει ο Έλληνας, είναι ευκολόπιστος, με κάποιες παροχές, με κάποια χάδια, με κάποια χαμόγελα, με κάποιες αυτό που λέμε πελατειακές σχέσεις, έχει ξεκινήσει να ψηφίσει άλλο και καθοδόν ψηφίζει άλλο. Ας κοιτάξει λοιπόν και ας κάνει το ξεκίνημα τις ευρωεκλογές. Να ψηφίσει τις ευρωεκλογές. Πείτε μας λοιπόν γιατί πρέπει να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών και το Δημοσθένη Δαβέτα. Πρώτα απ' όλα, να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ξεκάθαρο στις αντιλήψεις και στις απόψεις. Είναι τίμιο. Και αυτό το επιμένω, το λέω, δεν έχει υποστεί καμία κριτική. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν χρησιμοποιεί τα χρήματα τα οποία παίρνουν τα άλλα κόμματα για τις εκλογές. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια από το κόμμα, διότι τα χρήματα τα οποία δικαιούται δεν τα χρησιμοποιεί. Διότι λέει, αυτά είναι χρήματα του κόσμου, μας λέει ο κύριος Λεβέντης, και αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Αυτά μένουν στο λογαριασμό για να επιστραφούν στην ώρα τους πίσω. Όταν θα έρθει η ώρα, γιατί πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία επιστροφής μέσα από μια, αν θέλετε, νομική διαδικασία. Δεν το γνωρίζω αυτό. Βέβαια. Δεν υπάρχει χρησιμοποίηση. Βεβαίως τιμάει τον κύριο Λεβέντη και θέλω να το πω, ο κάθε ένας από εμάς μόνος του κινεί και κινείται γύρω από την υποψηφιότητά του. Δεν έχει γίνει γνωστό αυτό όμως. Θα έπρεπε να γίνει γνωστό. Εγώ το λέω. Υπάρχει μια σεμνότητα από τη μεριά του κυρίου Λεβέντη σε αυτά. Εγώ το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Το έχω πει και άλλες φορές. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι η θέση του κόμματος πέρα από το τίμιο στα εθνικά θέματα. Υπηρέτησε πάντοτε την Ελλάδα. Ενώ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ενάντια στα άκρα, ενάντια στα φασιστοειδή και ενάντια στην λεγόμενη ριζοσπαστική ακραία αριστερά και υπηρετεί το κέντρο και τις δημοκρατικές αρχές, πάντοτε στα εθνικά θέματα ήταν πίσω, έβαζε μπροστά τα εθνικά θέματα και από πίσω ακολουθούσε σαν κόμμα. Δεν έβαζε ποτέ τις προτεραιότητες. Όσο για μένα, γιατί ζητάω την ψήφο του λαού εδώ, της Ρόδου, του Δωδεκανήσου γενικότερα. Και γενικότερα της Ελλάδος. Πρώτα απ' όλα γιατί επί 30 χρόνια σαν καθηγητής υπηρετώ την ιδέα της Ευρώπης. Όλα μου τα άρθρα τα οποία γράφω κάθε Πέμπτη στον Ελεύθερο Τύπο, αλλά και στη Φιγκαρό που έχω γράψει και σε μεγάλες εφημερίδες, στη Λιμπερασιόν που δούλευα γύρω στα 15 χρόνια, όλα είχαν να κάνουν με τις αναλύσεις μου για την Ευρώπη και για το λεγόμενο ευρωπαϊκό ζήτημα. Θεωρούμε ήδη στη Γαλλία κάποιος ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ στενά εδώ και πολύ καιρό για τη θεματολογία αυτή η οποία έρχεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, γιατί τα μαθήματα που κάνω στο Πανεπιστήμιο αφορούν τη φιλοσοφία, την πολιτική και την Ευρώπη. Τρίτον, διότι τα δύο παιδιά που έχω
ενώ θα μπορούσα να τα αφήσω στη Γαλλία, και ενώ γεννήθηκαν στη Γαλλία, τα έφερα στην Ελλάδα, μεγαλώνουν στην Ελλάδα και ταυτόχρονα έχουν και την ευρωπαϊκή παιδεία. Τρεις παράγοντες οι οποίοι δείχνουν ότι αγαπώ πάρα πολύ την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Βάλτε και στην ατζέντα σας, παρακαλώ, και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά. Απολύτως. Τα νησιά για εθνικούς λόγους πρέπει να σταθούν όρθια. Σας λέω από τώρα και σας δηλώνω. Σε θέματα Δωδεκανήσων και σε θέματα Ρόδου, όπου έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι έχω οικογένεια εδώ στη Ρόδο και διότι, όπως μου λέει η μητέρα μου, να πω και κάτι έτσι λίγο αστείο, με συνέλαβε στη Ρόδο. Να λέτε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μην αδικούμε και τη Σάμα. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε πηγαίνω αύριο στην Κάλυμνο και αύριο στις 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Καλύμνου. Έχω μια ομιλία, το πρωί θα είμαι στην ΚΟ, αντίθετα, όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή πολιτιστική δράση. Πέρα από αυτό το οποίο είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό με το ΦΠΑ και με τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώνουν λιγότερα. Δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, είναι και εθνικού. Έτσι ακριβώς. Όταν θεσπίστηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στη δεκαετία μετά το 80-90 τότε, ο λόγος ήταν καθαρά εθνικός προτίστως και δευτερευόντως οικονομικός. Το δόγμα τότε ήταν η καλύτερη θωράκιση των νησιών είναι η οικονομική τους ανάπτυξη. Βεβαίως. Και με βάση αυτό λοιπόν ήρθε ένα μέτρο της έκπτωσης του 30% επί του ΦΠΑ για να αντισταθμίσει τη ζημιά, τα μεταφορικά, όλα αυτά, γιατί βρίσκονται συμπονίστοι. Τα νησιά δεν είναι το καλοκαίρι που έρχεστε για διακοπές. Έτσι ακριβώς. Τα νησιά να έρθουν να δουν πώς είναι το χειμώνα, όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι αβοήθητοι. Και όχι μόνο αυτό, όταν είναι απέναντι σε χώρες οι οποίες εποφθαλμιούν με το παραμικρό, κάποιο λάθος για να επέμβουν και μέχρι και να πάρουν και γη. Λοιπόν, είναι και πρέπει να είναι προτεραιότητες. Εγώ σαν Ευρωβουλευτής θα δώσω τη μάχη μου, δεσμεύομαι να με ακούσουν, είμαι και καθηγητής, αυτά τα οποία λέω είναι καταγραμμένα, ας έρθουν μετά και μου πούνε, κύριε καθηγητά, μας είπες ψέματα. Εδώ, η Ρόδος, εδώ πώς λέμε, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Πολύ χαίρομαι και πολύ χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε, να είστε πάντα δυνατός και ακμαίος όπως σας βλέπω. Έτσι, σας ευχαριστώ τα πολύ. Καλύτερα σας εύχομαι. Εύχομαι να έχω μια καλή απάντηση, ένα διάλογο με όλα τα νησιά εδώ πέρα, να με στηρίξουν, ζητάω τη στήριξή τους και εγώ από τη μεριά τους θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ανάπτυξη όχι μόνο αυτού που είπαμε της οικονομίας, αλλά και του πολιτισμού. Πάρα πολλά πολιτιστικά project τα οποία φέρουν οικονομία, φέρουν τουρισμό, φέρουν ανάπτυξη. Και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Λεβέντη. Βεβαίως θα το κάνω. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Καλή επιτυχία σας. Γεια σας, ευχαριστώ. Για την οικονομική